Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόσαστε εδώ, στο νησί Σκο, και επίσης πιο χαρούμενοι γιατί βρισκόσαστε για ένα πολύ σημαντικό σκοπό που προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων και να αποτρέψει τα προβλήματα. Κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς αυτό εδώ το νησί, με τη χάρη του Θεού, και ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί. Το σημαντικό είναι να πείσουμε τους ανθρώπους ότι θα πρέπει να προσπαθούν και γι' αυτό προσευχόμαστε εσείς που έχετε επιβοληθεί με αυτό το καθήκον που είναι πολύ σκληρό. Μήπως να μεταφράσει. Αλλά πολύ ελπιδοφόρο να έχετε δύναμη να το κάνετε. Εύχομαι να έχετε πολύ καλές εργασίες, να βγάλετε σωστά συμπεράσματα και αυτά που θα αποφασίσετε να είναι υλοποιήσιμα για το καλό όλων μας. Να είστε καλά. Καλώς ορίσατε. Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο νησί μας. Εκπροσωπώ το Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή για το Κέντρο που επιλέχθηκε από όλη την Ελλάδα και ευχαριστούμε γι' αυτό τον Οκανά και τις εκπροσώπους τους, να συμμετάσχει σε αυτή τη διαπολιτισμική, διεθνή συνεργασία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως που αφορά τα νέα παιδιά. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Πιστεύω, είμαι σίγουρη, ότι η ανταλλαγή των εμπειριών, των γνώσεων και ο προγραμματισμός θα είναι επικοδομητικός, θα είναι παραγωγικός και θα είναι πολλαπλά ωφέλιμος. Να είστε καλά, να έχετε καλή διαμονή στο νησί και καλή δύναμη και επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εδώ, στο πανέμορφο νησί της Κο. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για τον Οκανά και το Κέντρο Πρόληψης της Κο Ιπποκράτης να φιλοξενούμε αυτή τη συνάντηση. Και νομίζω ότι το μεγάλο μας πλεονέκτημα, το μεγαλύτερο αυτού του εγχειρήματος, του προγράμματος Take Care, είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και ιδέες και πιθανά προβλήματα. Νομίζω ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία να το κάνουμε αυτές τις τρεις ημέρες εδώ. Ευχαριστούμε βέβαια πάρα πολύ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την παραχώρηση της αίθουσας και τη φιλοξενία εδώ και σας εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα εδώ, να είναι πολύ παραγωγικές οι εργασίες μας και σίγουρα να δουλέψουμε πολύ. Ευχαριστώ. Junge Leute müssen sich ja ausprobieren, unter anderem natürlich auch im Bereich des Alkoholkonsums. Und wir wissen, dass viele junge Leute zu risikoreich Alkohol konsumieren und in der Gefahr stehen, später einmal abhängig zu werden. Und dieses Projekt hat zum Ziel, ein Risikobewusstsein bei den jungen Leuten zu erwecken. Nicht, dass sie abstinent leben, sondern dass sie ihr Risiko kennen, wenn sie Alkohol konsumieren als Kinder und Jugendliche. Όπως ξέρουμε, οι νέοι, η νεολαία δοκιμάζουν διάφορα στην ηλικία τους και είναι και το αλκοόλ κάτι που δοκιμάζουν συχνά. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να καταλάβει η νεολαία ότι υπάρχει ένα... όταν πίνουν πολύ αλκοόλ, ότι μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά τους και να καταλάβουν πού είναι διαφορά αν πίνεις λίγο αλκοόλ ή πολύ. Και αυτό θέλουμε να το δείξουμε στη νεολαία και στους νέους να καταλάβουν τη διαφορά για αργότερα για τη ζωή τους να μην υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες. Gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern? Ja, natürlich. Wir haben wie auf anderen Gebieten auch zwischen Nord-, Süd-, West- und Osteuropa ein Verhalten. Das sehen wir ja auch in den offiziellen Statistiken, die die EU und die WHO herausgeben, dass der Alkoholkonsum in den Ländern sehr unterschiedlich ist. Trotz allem haben wir das gleiche Problem, dass Kinder häufig zu früh und zu viel konsumieren. Und an dieser Thematik wollen wir arbeiten. Ne, wir haben ja auch Differenzen, wie auch
σε άλλα επίπεδα που βλέπουμε πάντα στην Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη κτλ. Και τα βλέπουμε και στα στατιστικά. Αλλά το πρόβλημα είναι παντού το ίδιο, ότι η κατανάλωση, δηλαδή οι νέοι αρχίζουν πολύ νωρίς να καταναλώνουν αλκοόλ και γι' αυτό πρέπει να τους εξηγήσουμε τι μπορεί να κάνει το αλκοόλ και πώς να καταστρέψει, ό,τι μπορεί να καταστρέψει τη ζωή τους. Και γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε τι ακριβώς, πώς να προσέχουν δηλαδή και να δείξουμε και τις διαφορές, δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορές, αλλά πάλι το πρόβλημα είναι το ίδιο. Εδώ στην Ελλάδα που είμαστε και μια τουριστική χώρα, επηρεάζει αυτός ο τρόπος ζωής και τα νέα παιδιά? Hier in Griechenland, da es ja auch ein Tourismusort ist, beeinflusst der Alkoholkonsum die Jugendlichen? Besonders, also weil es ein touristischer Ort ist? Das können Sie natürlich am besten selbst feststellen. Wir haben ja viele kulturelle Unterschiede, was übrigens die Arbeit in Europa sehr spannend macht, dass wir große kulturelle Unterschiede haben. Aber natürlich, Touristen wollen sich vergnügen, sie gehen leichtfertig mit Alkohol um. Und es gibt ja so etwas wie Lernen am Modell. Und da sind die Touristen manchmal nicht die besten Modelle. Ναι, βέβαια, αυτό μπορούμε να το δούμε. Υπάρχουν διαφορές στην Ευρώπη και είναι και ωραία να έχουμε αυτές τις διαφορές σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά βέβαια, αν είσαι σε τουριστική χώρα, θα δεις τους τουρίστες που πίνουν πολύ αλκοόλ και τα παιδιά, οι νέα παιδιά, βλέπουν τους τουρίστες που πίνουν ή καταναλώνουν αλκοόλ και γι' αυτό είναι κάτι που μαθαίνουν, γιατί το βλέπουν συχνά. Και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε για να δείξουμε ποια είναι η διαφορά ή τι πρέπει να αλλάξουμε.